Όλοι μια δουλεύουμε. Για να βγάλω το καλύτερο για το παιδί μου. Αυτό πώς θα κάνω. Συγγνώμη. Λυγίζει μπροστά στον τηλεοπτικό φακό. Υποστηρίζει πως έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα από μία παρεξήγηση. Δεν ξέρω τι να πω, έχω χάσει τα λόγια μου. Φοβάμαι, δηλαδή νιώθω ας πούμε θλίψη για τον πεθαθό που φύγανε. Πήγε και μπαίνει μια κυρία μέσα που να μην ξέρω τι γίνεται. Και απλώς είπα βγείτε έξω γιατί δεν ήξερα τι γίνεται και σήμερα. Είναι ο οδηγός ταξί. Ο αυτόπτης μάρτυρας της οικογενειακής τραγωδίας στο Ελληνικό χθες το μεσημέρι. Με θύμα μια 50χρονη γυναίκα, θύτηκε αυτόχειρα τον 87χρονο σύζυγό της. Ο τρόπος ωστόσο που περιέγραψε χθες το περιστατικό, οδήγησε σε λανθασμένα συμπεράσματα κατά τον ίδιο. Βγήκε έξω μια κυρία, εμόφρητη, τρέχοντας σε μένα. Τώρα, εμόφρητη, κατάλαβες πώς είναι το αυτοκίνητο. Πήγα δεξιά στον οδηγό, ανοίγω την πόρτα, λέω κυρία, βγείτε έξω. Αυτά που είπα ήταν απάνω στο άγχος μου, απάνω στην τρελαγή. Τα είχα χάσει. Ερμηνεύθηκε λάθος. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν πήγατε να τη βγάλετε έξω και να τη διώξετε. Πώς τη βγάλω έξω. Πώς τη βγάλω έξω. Όπως τα πει μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Open, όλα συνέβησαν αστραπιαία την ώρα που περίμενε πελάτη με προγραμματισμένο ραντεβού. Η αντίδρασή του να τη ζητήσει να βγει έξω έγινε στην αρχή, χωρίς να έχει εικόνα του τι ακριβώς συνέβαινε. Περάστε έξω, κυρία μου. Τι να τη πω εκείνη τη στιγμή. Δεν είχατε δει τι συμβαίνει. Όχι, δεν ήξερα τι γίνεται. Έτρεξε και λέω τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και τότε βλέπετε το αίμα. Για το αίμα. Και μάλιστα το αίμα σου είναι παντού. Δηλαδή τι να κάνω. Τρελάθηκα. Όταν είδε την πραγματική διάσταση της κατάστασης, προσπάθησε να βοηθήσει. Αλλά ακούστηκαν πυροβολισμοί. Όπως τα πει, το λάθος του ήταν ότι τρομοκρατήθηκε. Πάγωσε. Εκείνη τη στιγμή εγώ συγκλονίθηκα. Βλέπω πυροβολισμούς, βλέπω τη γυναίκα, τι γίνεται. Δηλαδή έχασα τον μπούσουλα. Να βάλει το θεό της θέση μου. Τι θα κάνουν αυτοί. Το μετά μπορεί να πει πολλά πράγματα. Την ίδια ώρα πάντως το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί εισηγείται την αφαίρεση της άδειάς του. Το σωματείο καταδικάζει τη συμπεριφορά του ταξιτζή και την χαρακτηρίζει όχι απλά αντιεπαγγελματική αλλά και απάνθρωπη. Ακόμη και αν είχε προγραμματισμένη μεταφορά, όφιλε ως άνθρωπος να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό του που είχε ανάγκη. Σαν διοίκηση, το ελάχιστο που εισηγούμαστε είναι η αφαίρεση της ειδικής του άδειας από το Υπουργείο Μεταφορών και η αποπομπή του από τον κλάδο μας. Πιστεύω ότι το σωματείο θα το σκεφτεί σύσσωμο διαφορετικά. Τα μοναδικά του έσοδα που έχει είναι αυτά από το μεροκάματο του ταξί. Και δεν νομίζω ότι επέδειξε τόση απανθρωπιά που του αποδίδεται, ώστε να φτάσουν στο σημείο να το αφαιρέσουν την άδεια. Κανένας δεν μου τηλεφώνησε να μου πει τι συνέβη. Μα κανένας. Είμαι ας πούμε αβοήθητος. Είμαι ας πούμε μόνος μου. Αυτός ο άνδρας αποδέχεται πως δεν είχε την ψυχραιμία να αντιδράσει διαφορετικά, πέρα από το να προστατεύσει τη σωματική του ακαιρεότητα όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αρνείται ωστόσο κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε πρόθεση να φερθεί κοινικά ή να αρνηθεί τη βοήθειά του σε έναν συνάνθρωπο.